αξιοπιστία τόσο στο κομμάτι της χειρουργικής αφιλοστεροειδούς όσο και στις φλεγμονές και έχει επιλέξει το πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα της αγκιήτιδες του αμφιλοστεροειδούς να μας αναπτύξει. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρούδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μόσκο και τον κύριο Κανιούρα για την εξαιρετική οργάνωση. Αυτή είναι η λίστα των οικονομικών μου συμφερόντων. Τίποτα δεν έχει σχέση με την ομιλία που θα ακούσετε. Μέρος της ομιλίας μου το έχω πει στο American Academy of Ophthalmology στο Specialty Day, όλα τα περιστατικά που θα δείτε είναι δικά μου. Η αμφιβληστροειδική αγκιήτιδα τι είναι? Είναι φλεγμονή των αγκιών του αμφιβληστροειδή και είναι μια κατάσταση που είναι δυνητικά απειλητική για την όραση. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική όταν η αγκιήτιδα φοράει την περιφέρεια αγκίου που βρίσκεται στην περιφέρεια του ματιού. Μπορεί ο ασθενής να έχει μυοψίες, να παραπονιέται για θόλωση στην οπτική οξύτητα. Μπορεί να έχουμε σκοτώματα όταν έχουμε συνοδό ισχυμία και αντιλαμβάνεται ο ασθενής στην ισχυμική περιοχή. Ή ακόμα και φλεγμονή στο πρόσωπο τμήμα του ματιού, ειδοκυκλίτιδα. Ή μπορεί να έχουμε σοβαρή μείωση της οπτικής οξύτητας. Μπορεί να προσβάλλει φλέβες, μπορεί να προσβάλλει αρτηρίες ή μπορεί να προσβάλλει όλα τα αγκεία. Οι φλέβες προσβάλλονται συχνότερα από τις αρτηρίες στατιστικά και δεν πρέπει να μπερδεύετε την αγκίτιδα με το λεγόμενο seething, όπως βλέπετε σε ένα περιστατικό αδαμαντιάδη μπεχσέ, που τι είναι? Είναι μια περιχειρίδα στην ουσία εξυδρώματος και δεν είναι αληθής αγκίτιδα. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Πολλοί είναι οι μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν αγκίτιδα: νοσολογική απόκριση, ανώμαλη έκφραση κυταρικής ανοσίας, κυταρική καταστροφή από κυταροτοξικά αντισώματα, εναπόθεση αντιγόνων αντισώματος στο ενδοθήλιο, κυκλοφορούν τα νοσοσυμπλέγματα, καταστροφή από φλεγμονώδεις παράγοντες ή γενετική προδιάθεση. Η αμφιβληστροειδική αγκίτιδα μπορεί να σχετίζεται με συστηματική νόσο ή να περιορίζεται στον οφθαλμό. Μπορεί να είναι λιμώδης, όπως είναι αυτή η κατάσταση, μία οφθαλμική τοξοπλάσμωση, ή μπορεί να είναι μη λιμώδης. Παρόμοια εικόνα, άλλη κατάσταση. Οζώδης πολυαρτηρίτιδα, μη λιμώδης, τοξοπλάσμωση λιμώδης. Έχει σημασία πολύ μεγάλη σωστή διάγνωση, γιατί η φλεγμονώδης αγκιήτιδα απαιτεί ειδική θεραπεία. Γιατί η μη ειδική θεραπεία μπορεί να επιδεινώσει μια λιμώδη αγκιήτιδα ή να συγκαλύψει μια κακοήθεια. Γιατί ορισμένα λιμώδη αίτια είναι μεταδοτικά. Και γιατί η αμφιβληστροειδική αγκιήτιδα συνδυάζεται συχνά με σοβαρές υποκείμενες συστηματικές νόσους. Αναζητούμε συστηματικά λιμωγόνα αίτια, τοπική χωρεμφιλιστροειδική φλεγμονή, συστηματική ανοσολογική πάθηση. Στη διάγνωση τι κάνουμε? Αυτό που ξεχνάμε σαν οφθαλμίατροι. Δεν είμαστε γιατροί για τα μάτια του κόσμου, είμαστε γιατροί και πρέπει πάντα να παίρνουμε ένα αναλυτικό ιστορικό. Να κάνουμε μια συστηματική απεικόνηση. Αυτό είναι το λεγόμενο gallium scan, σπιθυρογράφημα με γάλιο, πάντα sign σε έναν ασθενή ο οποίος έχει σαρκοείδωση. Ορολογικές εξετάσεις, πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. Το ότι έχει αγκίτιδα δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε να δούμε το μπροστά τμήμα του ματιού. Και απεικόνηση αμφιβληστροειδή με φλουραγγιογραφία, κλασική φλουραγγιογραφία, OCT και OCT αγγιογραφία που είναι της μόδας τώρα, αλλά περισσότερο στις μέρες μας, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το εργαλείο για μια αμφιβληστροειδική αγκίτιδα, το εργαλείο που θέλουμε. Και PCR οφθαλμικών υγρών όταν έχει ένδειξη. Στην αγκιογραφία, οι βλάβες μπορεί να προηγούνται της κλινικής συμπτωματολογίας. Μπορεί να έχουμε διαρροή ή ισχυμία. Περιστατικό με νόσο αδαμαντιάδη. Φυσικά, εδώ η όραση δεν έχει καμία. Ο ασθενής αυτός δεν έχει καλή πρόγνωση για την όραση, γιατί όπως βλέπετε έχει μια εκτεταμένη ισχυμία στην οχρά. Στη φλουραγγιογραφία μπορεί να έχουμε διάχυτη διαρροή, κλασικό πάλι περιστατικό με νόσο αδαμαντιάδη, ή να έχουμε όψιμη κατακράτηση staining. Η νόσος αδαμαντιάδη είναι μια πάθηση που είναι συχνή σχετικά στη χώρα μας και έχει παναγκίτιδα ή πιο συχνά προσβάλλονται οι φλέβες. Μπορεί να έχουμε νεοαγκίωση σαν αποτέλεσμα φλεγμονωδών παραγόντων παρά ισχυμίας. Εδώ αυτή η ασθενής είναι μια ασθενής με καταπλάκα σκλήρυνση. Τα λιμώδια αίτια που αναζητούμε είναι τα μικρόβια, φυματίωση σύφυλλη, μεγάλοι μιμητές, αλλά και λεπτόσπυρα, μπρουκέλα, ρικέτσια, μπαρτονέλα, ιή, ερπιτοϊή, παράσιτα, τοξόπλασμα και τοξοκάρα και μύκητες κάντιντα. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό. Θα μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό. Άντρας ηλικίας 52 ετών, μείωση όρασης από 10 ημέρου. Βλέπετε μια σοβαρή αγκίτιδα και μια οζώδη βλάβη. Ο ασθενής αυτός ήταν θετικός για φυματίωση και αυτή ήταν μια περίπτωση φυματιώδους ραγοειδίτιδας. Στον αντίποδα, θα έλεγα straightforward περίπτωση, γιατί ξέραμε το ιστορικό του, ότι ήταν θετικό στη φυματίωση.
Στον αντίποδα, μια γυναίκα ηλικίας 29 ετών, ετερόπλευρη οπίσθη αεραγωγίτιδα με αγκίτιδα και snowbank από εξαμήνου, θεραπεία με κυκλοσπορίνη χωρίς βελτίωση. Είναι κάτι που βλέπω πάρα πολύ συχνά. Ετερόπλευρη αεραγωγίτιδα, ο γιατρός δεν ξέρει τι να κάνει, το στέλνει στο ρευματολόγο για να βγάλει τη διάγνωση, μην έχοντας αποκλείσει το λοιμώδες αίτιο. Ο ασθενής ξεκινάει νοσοκατασταλτικά, δεν βελτιώνεται. Το μήνυμα που θέλω να σας περάσω, μη στέλνετε, αν δεν είστε σίγουροι, στο ρευματολόγο, γιατί ο ρευματολόγος θα δώσει νοσοκατασταλτικά. Αποκλείστε πρώτα το λοιμώδες αίτιο. Σταματάω την κυκλοσπορίνη, εργαστηριακός έλεγχος, βγάζει για τους μεγάλους μιμητές, βγάζει θετικό FTA-ABS, το οποίο είναι εξέταση για τη σύφυλη. Αρνητική οσφιονότια παρακέντηση. Ιστορικό. Στο ιστορικό ανέφερε ασθενή επαφή με ποντίκια και βρέθηκε ότι είχε θετικό Lyme test. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά όταν μιλάμε για τέτοια, όταν δηλαδή έχουμε θετικό Lyme test, το FTA-ABS μπορεί να βρεθεί ψευδώς θετικό. Και αυτή είναι η εικόνα της ασθενούς, πώς έγινε με τη θεραπεία που υποβλήθηκε, με τα αντιβιωτικά που υποβλήθηκε, χωρίς καμία άλλη θεραπεία. Σύφυλης, αγκίτιδα στη σύφυλη, αυτός και στην οξία νέκρωση. Παρόμοιες εικόνες, έντονη αγκίτιδα, προσβάλλονται η αρτηριακή κλάδη, έντονη αλίτιδα. Αυτός ο ασθενής νοσηλεύονταν σε μεγάλο νοσοκομείο της πόλης μας, με διάγνωση και στα δύο μάτια, με διάγνωση οπτικής νευρίτιδας. Πήρε μεγάλες δόσεις κορτιζόνης, δεν βελτιώθηκε, πήρε στο ρευματολόγο και κανένας ήταν σε νευρολογική κλινική, δεν σκέφτηκε να κάνει μια εξέταση για την κόρη, γιατί είχε τυπική κόρη Άργκελ Ρόμπινσον. Πήγε στον νευρολόγο και μου τον έστειλε, στον ρευματολόγο μου τον έστειλε για πιθανό αδαμαντιάδη. Νόσος αδαμαντιάδη δεν μπορεί να είναι όταν ασθενής είναι 60 χρονών, θα είχε δώσει άλλη συμπτωματολογία. Εδώ επίσης περιστατικό το οποίο διακομίστηκε από νοσοκομείο στο νοσοκομείο που εργάζομαι, από νοσοκομείο περιφερειακό, με διάγνωση αρτηριακής απόφραξης. Δεν μπορείς να έχεις αρτηριακή απόφραξη με τέτοια ιαλίτιδα. Οι γιατροί δεν είχαν δει την περιφέρεια που είχε την τυπική βλάβη της οξίας νέκρωσης. Κυριαρχεί η αρτηριαλίτιδα, μια αρτηριίτιδα, το λέει και η λέξη, δεν είναι αμυγής αρτηριίτιδα, τη βλέπουμε σε τοξοπλάσμωση. Είναι στην ουσία παρουσία εξιδρωμάτων και εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων στην περιφέρεια, κοντά στην βλάβη της τοξοπλάσμωσης. Το βλέπουμε σε περιστατικά με τοξοπλάσμωσης. Οι ερπιτοοί μπορεί να προκαλέσουν αγκίτιδα χωρίς νεκρωτική αμφιβληστροειδίτιδα. Μπορεί να είναι και σαν νοσοκατασταλμένος και σαν νοσοεπαρκής. Εικόνα δίκην παγωμένων κλάδων. Ανταποκρίνεται καλά σε αντιγυϊκά και στεροειδή. Εκτός αν έχουμε τόσο βαριά προσβολή όπως αυτό το περιστατικό. Βλέπετε την πάρα πολύ έντονη ισχυμία. Πολύ φτωχή πρόγνωση για την όραση. Είναι αυτό που λέμε frosted branch. Πολύ βαρύ περιστατικό frosted branch αγκίτιδα. Φυματιώδη ραγοειδίτιδα, μπορεί να έχουμε διαρροή και περιχειρίδες. Μην ξεχνάτε ποτέ να τεστάρετε τον ασθενή. Αν δεν ξέρετε τι να δώσετε, δώστε τουλάχιστον την εξέταση για φυματίωση και σύφυλλη. Διαρροή περιχειρίδες, αγκιακή απόφραξη, νεοαγκίωση, αιμορραγία. Θέλει αντιφυματικά φάρμακα και σύμπλην στεροειδή. Εδώ υπάρχει μεγάλο debate. Μας βοηθάν πάρα πολύ οι φίλοι μας οι Ινδοί, γιατί είναι βασιλιάδες στην φυματίωση. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό που είχε έρθει στον άνδρα μου, τον Περικλή τον Μπραζιτίκο, πριν από κάποια χρόνια. Αυτό είναι το περιστατικό από τη Λοζάνη, γιατί ο άνδρας μου το είχε διακομίστηκε στη Λοζάνη, είχε και την εξεδρωματική αποκόλληση με πιθανή διάγνωση κακοήθειας. Το είδε ο καθηγητής ο ζωγράφος και είπε ότι αυτό δεν είναι κακοήθεια. Έκαναν PCR και η PCR βγήκε θετική για λέμφωμα. Και ο ασθενής γύρισε πίσω στην Ελλάδα και του είπα ομά, γιατί εγώ πιστεύω ότι στον ασθενή πρέπει να λες την αλήθεια, ότι αν έχεις λέμφωμα θα πεθάνεις. Και επειδή ήταν η αντίδραση μαντού ήταν πάρα πολύ έντονη, την οποία δεν την αξιολόγησα στη Λοζάνη, γιατί στη Λοζάνη δεν βλέπουν πάρα πολλές φυματιώσεις. Ξεκίνησα τη φυματική θεραπεία και έγινε καλά. Όλα έγιναν καλά και αυτό το περιστατικό το δημοσιεύσαμε και χωρίς τις αντιρρήσεις του κύριου ζωγράφου. Αμφιλιστροειδική αγκίτιδα μπορεί να είναι και ξεχωριστές οφθαλμικές οντότητες, όπως εδώ διάμεση ραγοειδίτιδα, APMPPE, με τυπική block early στις όψιμες φάσεις, στις πρώιμες φάσεις της φλουραγγιογραφίας και stain late στις όψιμες. Μπορεί να έχουμε συμπαθητική οφθαλμία. Και εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο θεραπεύονταν με NSAID VGF. Τη διάγνωση όμως την έδωσε
Παραπέμφθηκε για αυτό το λόγο. Τη διάγνωση την έδωσε ο έλεγχος του άλλου ματιού, το οποίο ήταν σε φθησική κατάσταση, κατόπιν εγχείρησης, αποτυχημένης εγχείρησης βιτρεκτομής και λέω σιλικόνης. Αυτά είναι ο Ζήδη Ανταλεμφούκς και αυτό είναι OCD πάνω από το Ζήδη Ανταλεμφούκς, που είναι τυπικό συμπαθητική οφθαλμία Μπέρτσοτ. Επίσης, αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο είχε κάνει, επί δύο χρόνια αγωνιούσε να βρει την απάντηση γιατί έχει αυτή τη ραγοειδίτιδα. Πολύ έντονη αγκίτιδα κάνει η Μπέρτσοτ. Είχε κάνει πάρα πολύ καλές εξετάσεις από συνάδελφο, πάρα πολύ λεπτομέρεια, εκτός από το Α29. Είχαν πάρει μέχρι και ενδοφθάλμια υγρά. Τυπική εικόνα, δεν τη βλέπετε συχνά. Είχε τύχει εκείνη την περίοδο και είχα δύο Μπέρτσοτ σε σειρά. Συστηματικές νόσοι, νόσο δαμαντιάδη, κατά πλάκα σκλήρυνση, αγκυλοπητική, σαρκοείδωση, Crohn's, Whipple's. Και συστηματικές νεκρωτικές αγκύτητες. Εδώ η διάγνωση είναι πιο εύκολη, γιατί ο ασθενής έχει συνήθως συστηματικά συμπτώματα, οπότε θα σας έρθει ήδη με τη διάγνωση Wegener ή Charles-Strauss ή οζώδης πολυαρτηρίτιδας και θα ξέρετε να ψάξετε, θα σας το στείλουν για να δει οι συνάδελφοι, οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι, οι ρευματολόγοι, για να δείτε αν έχει οφθαλμική προσβολή. Αποφρακτικές αγκύτητες, αντιφός πολυπιδεμικό σύνδρομο και συστηματικό ερυθυματώδη λύκο. Αυτή η γυναίκα δυστυχώς αποβίωσε, δεν είναι η πλέον τυπική εικόνα. Πιο τυπική εικόνα στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο είναι αυτή, με τα έντονα εξιδρώματα και την μικροαγγειοπάθεια που κάνει ο λύκος. Πρωτοπαθής εμφυλιστροειδικής αγκύτιδας, νόσος του ΙΛΣ. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που είναι αδιάγνωστοι, όπως αυτή η νεαρή που τη βλέπω για πολλά χρόνια, δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι γίνεται. Όπως λέω όμως στους ασθενείς, ότι το μάτι μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση μιας συστηματικής νόσου, η οποία μπορεί να βγει πολλά χρόνια μετά. Αυτό συμβαίνει πιο πολύ και στις παιδιατρικές ραγοειδίτιδες, ή ακόμα και μπορεί και να μην βγει ποτέ, να μείνει η μόνη εκδήλωση το μάτι, αν ο ασθενής έχει πολύ καλό ανοσολογικό προφίλ. Και φυσικά υπάρχουν και μεμονωμένες καταστάσεις όπως αυτή η FEVR, δηλαδή αγκύτητες που ξεφεύγουν από τα όρια της ραγοειδίτιδας, όπως αυτή η familial exudative vitreoretinopathy. Αυτός είναι ασθενής του άντρα μου. Βλέπετε την ισχυμία και και την έντονη αγκύτητα στην περιφέρεια της βλάβης. Αυτός ο ασθενής είχε χειρουργηθεί κιόλας για επιοχυρική μεμβράνη. Το λοιμώδες αίτιο θέλει ειδική θεραπεία ως το παθογόνο μικρόβιο, σύμπληρη στεροειδή και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την βελτίωση όχι της φλεγμονής και στην οπτική οξύτητα και την ύπαρξη όχι συστηματικής νόσου και το νοσολογικό προφίλ του ασθενή. Στεροειδή 1,5 με 1 χιλιόγραμμα ως ό,τι παρατηρηθεί βελτίωση και σταδιακή μείωση. Φυσικά δεν θέλουμε η ασθενής μας να μοιάζει με αυτήν εδώ την κυρία. Οι επιπλοκές των στεροειδών είναι πάρα πολλές. Αυτό είναι ένα κορίτσι νεότερη ασθενής που έχουμε, δεμαντιάδη 15 ετών. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο το stretch marks, αλλά δυστυχώς είναι πολύ άσχημο για την ψυχολογία της νεαρής ασθενούς. Και ανοσορυθμιστικοί παράγοντες θεραπευτικά, όταν τα στεροειδή είναι αναποτελεσματικά, όταν έχουν παρενέργειες, όταν υπάρχει υποτροπή της νόσου σε μείωση της δόσης, όταν είναι απαραίτητη χρόνια θεραπεία ή συνυπάρχει συστηματική νόσος. Μην ξεχνάμε και την τοπική θεραπεία ενδοβόλβια στεροειδή, σύμπληρη αντι-VGF ή λέιζερ, αλλά σε συστηματικές παθήσεις η τοπική θεραπεία δεν μπορεί να υποκαταστήσει πάντα τη συστηματική, γιατί η συστηματική πάθηση θέλει συστηματική θεραπεία. Εδώ είναι μια ασθενής μου με σαρκοείδωση, επιβεβαιωμένη σαρκοείδωση. Βλέπετε το είδημα στην οχρά. Ήμουν σίγουρη ότι θα χρειαστεί να τη κάνω ενδοβόλβια κορτιζόνη. Ώσπου ξεκίνησε τη μεθοτρεξάτη και όταν ήρθε να την ξαναδώ, το είδημα είχε φύγει μόνο του. Συμπερασματικά, η φλεγμονή στο αγκιακό δίκτυο αποτελεί διαγνωστικό και θεραπευτικό δίλημα. Θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Δεν είναι πάντα εύκολη διάγνωση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συστηματικές νόσους που συνδυάζονται με τις αγκύτιδες, στο αμφιλιστροειδή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να βλέπουμε τον ασθενή. Δεν είμαστε γιατροί για τα μάτια του κόσμου. Και είναι απαραίτητη σωστή διάγνωση για να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Και εδώ τελειώνοντας, να σας πω ότι σήμερα ήρθα από την Ταϊβάν, ήμουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφιλιστροειδή και να σας ανακοινώσω με χαρά ότι το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή θα γίνει στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2021. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ανδρούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Αυτό που θα σας ρωτήσουμε, βλέποντας και πολλούς νέους συναδέλφους στο ακροατήριο και επειδή είστε και έχετε τελέσει για πολλά χρόνια ακόμα και εξετάστρα στο κομμάτι του uveitis, το EBO, όπου η προσέγγιση της διάγνωσης Ρέτινα και uveitis, μην το ξεχνάμε, γιατί το ρέτινα πολλοί θέλουν να το ξεχνάνε. Βεβαίως. Οφείλω να ομολογήσω. Intraocular inflammation and uveitis, ναι. Θα ήθελα να μας πείτε τι στην προσέγγιση που γίνεται στις παθήσεις, τι απαιτήσεις εσείς θα είχατε από κάποιο νέο συνάδελφο που θέλει να
γνωρίζω το αντικείμενο και τι συμβουλές θα του δίνατε, γιατί μερικούς τους φαίνεται το αντικείμενο όχι μόνο της αγκίτιδας, αλλά όλων των ενδοθαλμίων φλεγμονών, ένα ειδικό αντικείμενο που θέλει και ειδική προσέγγιση. Ας σας πω, αν αυτό μπορεί να σας απαντήσει, είναι ότι δεν είμαι ίδια όπως ήμουνα 15 χρόνια πριν. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει πείρα, να ξεκινήσω από αυτό. Είναι ένα κομμάτι που, όπως έλεγε όμως, μου είπε και ο καθηγητής, ο ζωγράφος, εσείς είστε όπως είμαστε εμείς. Είστε 50 οντότητες, αν τις μάθεις αυτά, όλα πέφτουν σε εκείνο το κάδρο. Δεν θα έλεγα ότι είναι 50 οντότητες, θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχεις ισχυρή κλινική υποψία και να μην ξεχνάς να βλέπεις τον ασθενή από πάνω μέχρι κάτω, αυτό που λέω. Δηλαδή, εγώ δεν διστάζω και στο ιατρείο να ξεκινώσω τον ασθενή, να ρωτήσω τι έχεις, γιατί όλα πρέπει να ταιριάζουν σε ένα κλινικό κάδρο αυτά που βλέπουμε. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι εκπαίδευση στις αργοειδίτητες νομίζω δεν υπάρχει. Και όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν θα κατηγορούσα και δεν θα είχα απέτηση λοιπόν από συναδέρφους που δεν ξέρουν να μου πούν την bird shot, γιατί δεν την έχουν δει ποτέ. Αν τη δεις μια φορά, δεν θα την ξεχάσεις. Και για τη συμπαθητική οφθαλμία το ίδιο. Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή, εσείς που είστε και στα κομμάτια της εκπαίδευσης, νομίζω ότι η ραγοειδίτιδα, οι ενδοφθάλμες φλεγμονές είναι πάρα πολύ πίσω. Αυτό ήθελα να ακούσω ουσιαστικά τη σημασία της εκπαίδευσης που μπορεί να γίνεται σε συνέδρια αυτού του τύπου, αλλά και σε μαθήματα στο κομμάτι των φλεγμονών και των ραγοειδίτιδας. Αυτό να πω και να τελειώσω. Ραγοειδίτιδα του Fuchs. Έχω πάρα πολλές που είναι μια κατάσταση που δεν θέλει θεραπεία. Έχω πάρα πολλές ραγοειδίτιδες που έρχονται γιατί παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία που είναι άχρηστη και δεν χρειάζεται. Γιατί θα το δει ένας συνάδελφος, θα τρομοκρατηθεί, γιατί αυτά έχουν και αλίτιδα πολλές φορές. Θα το στείλει στο ρευματολόγο, θα πάρει θεραπεία που δεν χρειάζεται. Οι δικοί μου ειδικευόμενοι βλέπουν Fuchs, ξέρουν να την ξεχωρίζουν. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη, είναι επειδή την έχουν δει. Μια φορά να τη δεις, μια φορά να την εξηγήσει κάποιος, μια φορά να καταλάβεις τι είναι Fuchs, θα το δεις μετά μόνος σου. Δεν είναι μαγεία, ούτε είναι χρειάζεσαι ιδιαίτερο IQ. Ωραία, η οφθαλμολογία είναι οπτική ειδικότητα. Yeah. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.